όλη η οικογένεια δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Πάθαμε πάρα πολύ μεγάλο σοκ. Ένα απρόβλεπτο περιστατικό έδωσε ακόμη πιο δραματικό τόνο στον τελευταίο αποχαιρετισμό σε μια ηλικιωμένη γυναίκα πριν από μερικές ημέρες στο νέο κημητήριο του Ηρακλείου. Τα συναισθήματα της θλίψης και του πόνου για την απώλεια έδωσαν τη σκητάλη στο σοκ, καθώς στην δύσκολη ίστατη στιγμή της ταφής οι πλάκες έσπασαν καταλήγοντας τη σωρό. Μόλις είχαν βάλει μέσα τη μητέρα μου, βάζοντας την τρίτη πλάκα τις παραλληλόγραμμες αυτές για να κλείσουν το μνήμα, το πρόχειρο όπως καταλαβαίνετε, σπάει στη μέση η πλάκα και πέφτει επάνω στη μητέρα μου. Αυτό ειλικρινά είναι απερίγραπτο. Το μακάβριο αυτό θέαμα τάραξε την οικογένεια σε βαθμό τέτοιο που μία κόρη και μία εγγονή της θανούσης δεν άντεξαν, με αποτέλεσμα να σοριαστούν μέσα στο κημητήριο και να διακομιστούν προσωρινά στο νοσοκομείο. Είναι πάρα πολύ λυπηρό αυτό και για μένα και για όλους τους δημότες του Ηρακλείου. Όπως η καταγγέλουσα περιγράφει, οι πλάκες που χρησιμοποιήθηκαν αποτελούν μέρος παλαιότερης παρτίδας όπου εδώ και πολλά χρόνια δεν είναι κατάλληλες για χρήση. Μάλιστα, κάνει λόγο για ένα επαναλαμβανόμενο μακάβριο λάθος, παρότι η αρμόδια δημοτική αρχή έχει γνώση πως τα υλικά είναι ακατάλληλα. Αμέλεια! Επίτηδες! Δεν ξέρω. Επίτηδες εννοώ σε αδιαφορία για το συγκεκριμένο κομμάτι. Παραγγελία πάντως δεν έχει γίνει εδώ και 16 χρόνια που λειτουργεί το νεκροταφείο, είναι οι ίδιες πλάκες. Και αυτό που έγινε και που έχει γίνει και σε άλλους ανθρώπους είναι τουλάχιστον, δεν θέλω να χαρακτηριστώ, απαράδεκτο. Παρά την ανάληψη της ευθύνης από την αρμόδια αντιδήμαρχο για το γεγονός, η κυρία Καμπούρογλου εξηγεί οργισμένη πως ουδής δεν επικοινώνησε με την οικογένεια. Μάταια όλες αυτές τις ημέρες περίμενε έστω ένα συγγνώμη για την δραματική εμπειρία που έζησε στην κορύφωση του Πένθους. Και δυστυχώς δεν βγήκε κανένας αρμόδιος να μου δώσει, να πάρει την ευθύνη και να μου δώσει μια σαφή απάντηση. Μάλιστα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της νομικής προσφυγής. Έχει περάσει από το μυαλό μου, δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή ότι ναι, θα το κάνω. Αν όμως μου δοθεί ευκαιρία και βρω αυτούς τους ανθρώπους από γραφεία και ιδιών, θα το κάνω και αυτό. Η δικαίωση της οικογένειας αποτελεί πλέον προσωπική υπόθεση, προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες στους αρμόδιους για το τραγικό αυτό γεγονός και κυρίως για να αποφευθεί ξανά το ίδιο λάθος. Γιατί το υποσχέθηκα στη μητέρα μου εκείνη την ώρα. Έδωσα ιερή υπόσχεση στη μητέρα μου ότι μανούλα μου αυτό που έπαθες δεν θα αφήσω να το πάθει άλλος άνθρωπος.